για τη μεγάλη σημασία της Golden Visa στον τομέα της κτηματαγοράς. Γνωρίζετε όλοι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κτενιάδη, που είναι ο πρόεδρος της V-Square Development, να μας μιλήσει για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτής της. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ονομάζομαι Βαγγέλης Κτενιάδης, είμαι ο πρόεδρος της V-Square Development. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε εδώ να παρακολουθήσετε την ομιλία μου με θέμα την άδεια μόνιμης παραμονής επενδυτή μέσω απόκτησης ακινήτου ή Golden Visa, όπως είναι ευρέως γνωστή. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι το παρελθόν, παρόν και μέλλον της Golden Visa. Πριν ξεκινήσω, θα παρακαλούσα να δείτε το εταιρικό βίντεο της V-Square Development. V-Squared is the number one development company in Greece, with a portfolio of over 7,000 clients. The people of V-Squared Development are the most important resource for the company's service commitment to its clients. Highly qualified and experienced, they all work under the guidance and direct supervision of the owner, Mr. Vaggelis Kteniadis. I am Vaggelis Kteniadis, managing director and owner of V-Square. In 1962, my father founded Ergon Development, which defined Greek real estate. We pledged to provide the finest personal services to our investors and simultaneously assist them to achieve the highest return on their investment. Today, our impeccable service and immense knowledge of the Greek market confirm the indisputable fact that V-Square is the number one development company in Greece. V-Square Development is synonymous to the highest quality and development, providing high return on investments while stating integrity and commitment to excellence. V-Squared Development is constantly evolving and investing in emerging markets all over the world. Since May 2013, V-Squared Development is an active promoter of the investor's permanent residency permit. Immigration investment law, which entitles permanent residency in Greece through the purchase of real estate property of over 250,000 euros. This is V-Squared, the number one development company in Greece. Στη συνέχεια, θα ήθελα να παρακολουθήσετε το βίντεο από την εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 1η Νοεμβρίου του 2021, όπου η εταιρεία μας βραβεύτηκε στην κατηγορία συνεισφοράς στην εθνική οικονομία σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Η βράβευση έγινε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνο Γεωργιάδη, παρουσία της Ξεχωτάτης Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Ακλερόπουλου. Καλώς ήρθατε στην απονομή των βραβείων βιώσιμης, καινοτόμου και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για την ΒΕΤΟΥ,
Vsquare Development. Είμαι Μαρλίνα Γεραντώνη, η εταιρεία που αν έχεις ακούσει το πρόγραμμα της Golden Visa, το ξέρεις. Φυσικά και το έχω ακούσει και θέλω να σου πω ότι ένας από τους προτεργάτες του προγράμματος που με την κινητικότητά του σε χώρες όπως η Απανατολή, η Κίνα, σε χώρες της Απανατολής, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ρωσία, ακόμη και το Αφγανιστάν, φέρνει κεφάλαια στη χώρα μας, καθιστώντας την πόλο έξι. 7.000 συμβόλαια έχει υπογράψει η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει φέρει εισοδήματα στη χώρα από το εξωτερικό. Θέλω σε αυτό το σημείο να μας βοηθήσει τη βράδυξη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, ο κύριος Καβαθάς μαζί μας, και για λογαριασμό της ΒΕΤΟΥ, ποιος θα αναλάβει. Ο κύριος Βαγγέλης Κτενιάδης, επικεφαλής αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο πατέρας μου το 1962 σαν ιδιοκτήτης της Ergon Development και εγώ με το, από το 1996 και μετά σαν ιδιοκτήτης της Vsquare Development έχουμε υπογράψει πάνω από 7.000 συμβόλαια δικών μας περιουσιακών στοιχείων. Οπότε αυτό μας κάνει την νούμερο 1 εταιρεία οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 7 με 8 χρόνια έχουμε μία μείωση γύρω στους 25 με 30.000 ανθρώπους στον χρόνο. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να φέρουμε κόσμο, επενδύσεις από το εξωτερικό. Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας είναι το πρόγραμμα το οποίο βοήθησε το ελληνικό real estate να ορθοποδήσει από το 2013 και μετά όταν δημιουργήθηκε και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις οι οποίες υπήρχαν μέχρι κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά μέχρι και σήμερα. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να πιστέψουμε σε αυτό το πρόγραμμα, να συνεχίζουμε το φτάσαμε να είναι το νούμερο ένα πρόγραμμα άδεια παραμονή από επένδυση στον πλανήτη και οφείλουμε να το προστατεύσουμε σε ακόμη οφθαλμό. Όσον αφορά το μέλλον, αυτό που βλέπουμε σχετικά με την πανδημία, η οποία έχει καταρρεύσει με τεράστια μείωση των και περιορισμοί στις μετακινήσεις, δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τους πελάτες από το εξωτερικό, οι οποίοι αγοράζαν ακίνητα στην Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας και του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της οικονομικής διπλωματίας, ώστε τα πρεσβείες και τα προξενία μας στο εξωτερικό να παρέχουν όλες αυτές τις διευκολύνσεις οι οποίες χρειάζονται οι επενδυτές για να δίνονται αγορές ακινήτων μέσω απόστασης. Λοιπόν, να συγχαρώ ασφαλώς την εταιρεία για την επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργασία, έχουμε βρεθεί πολλές φορές στο γραφείο για να λύσουμε θέματα. Το πρόγραμμα Golden Visa, που ήταν μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως Σαμαρά, πολεμήθηκε τότε, τελικά έφερε πάρα πολλά χρήματα στην ελληνική οικονομία. Τώρα μαζί με τον Χρήστο Παϊκούρα, ο συνάδελφός μου προηγήθηκε, χειριζόμαστε την υπόθεση όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε πάρει και πλέον πρωτοβουλίες, το Golden Dome, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά, το Silver Economy και τα κίνδυνα που δώσαμε για αυτό που επίσης έχει αρχίσει να έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Και πιστεύω ότι μετά την πανδημία, και όπως είπε, την πανδημία έφερε μια κρίση σε αυτή την αγορά, θα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να συγχαρώ την εταιρεία που είναι από τους πρωταγωνιστές πράγματι του χώρου. Και βέβαια να ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, για την ευγενική του πρόσκληση να είμαστε σήμερα εδώ. Κυρία Πρόεδρε, να ξέρετε, κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια λοιπόν με το δικό σας χειροκρότημα. Δύο λόγια, δεν θέλω να κουράσω. Θέλω να σταθώ σε αυτό που ανέφερε ο Υπουργός προηγουμένως. Πραγματικά έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως και του Υπουργείου Ασύλου, για το θέμα της Golden Visa που πραγματικά έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στην ελληνική οικονομία και στον δοκιμαζόμενο κλάδο των ακινήτων. Επίσης, να τονίσω ότι το βραβείο μπορεί να το παραλαμβάνω εγώ, αλλά ανήκει σε όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας που έχουν κάνει όλη αυτή την προσπάθεια αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν. Να είστε καλά. Πηγαίνοντας πίσω στο θέμα μας της σημερινής μου παρουσίασης, θέλω να τονίσω ότι οφείλουμε να μελετήσουμε το παρελθόν, εάν θέλουμε να ορίσουμε το μέλλον. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2013, μετά την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Κίνα και προστέθηκε στα προγράμματα της Μάλτας, Κύπρου, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και άλλων χωρών που προϋπήρχαν.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα, το αμερικανικό επενδυτικό πρόγραμμα απόκτησης άδειας παραμονής μέσω αγορά ακινήτου, το διάσημο σε όλο τον κόσμο EB5, υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1990, εδώ δηλαδή και 32 χρόνια. Το αναφέρω γιατί ακούγονται διάφορες φωνές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατάργηση ή περιορισμό των προγραμμάτων απόκτησης άδειας μόνιμης παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι σε αυτή την πίεση πρωτοστατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος είναι ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι το πρώτο πρόγραμμα στην ιστορία που ξεπέρασε το αμερικανικό EB5 το 2018 και συνέχισε το 2019. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2020, η Los Angeles Times, μια από τις πιο έγκριτες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 1881, δημοσίευσαν άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα δίνει υπηκότητα». Προσέξτε, υπηκότητα, όχι άδεια μόνιμης παραμονής, σε χιλιάδες Κινέζους. Και χρησιμοποίησαν συνέντευξη που τους έδωσα, εννοείται με είχαν διαβεβαιώσει ότι ήθελαν να προμοτάρουν το ελληνικό πρόγραμμα και όχι φυσικά να το συκοφαντήσουν, όπως και έκαναν. Το πρώτο πρόγραμμα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη είναι της Μάλτας και κατόπιν της Κύπρου. Διέμενα στην Κύπρο το Δεκέμβριο του 2010, καθώς λόγω κρίσης είχα μεταφέρει τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες στη Μεγαλόνησο. Η γυναίκα μου είναι Κύπρια, όπως και τα δύο παιδιά μου έχουν και τις δύο υπηκότητες. Στην πόλη της Πάφου, των 35.000 κατοίκων, ξεκίνησε η αγορά χιλιάδων ακινήτων από επενδυτές για την απόκτηση της κυπριακής άδειας μόνιμης παραμονής, η οποία, αξίζει να τονιστεί, δεν δίνει πρόσβαση στη Σέγγεν, μια και η Κύπρος δεν ανήκει στη ζώνη. Παρά τα αυτά, η επιτυχία του κυπριακού προγράμματος με οδήγησε σε συνεχείς επαφές ήδη από την άνοιξη του 2012 με τότε κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Με ρωτούν πολλοί γιατί το ποσό ορίστηκε στις 250.000 ευρώ και ο λόγος είναι ένας. Στην Κύπρο το πρόγραμμα ήταν και εξακολουθεί να είναι στις 300.000 ευρώ και υπάρχει προνομιακό ΦΠΑ για τους επενδυτές 5%. Άρα το σύνολο ήταν στις 315. Στη χώρα μας το ΦΠΑ τότε, το Μάιο του 2013, ήταν 23% για τα ακίνητα που η κατασκευαστικά άδεια είχε εκδοθεί από τις 1η του 2006 και έπειτα. Άρα 250.000 και 23% το σύνολο ερχόταν στις 307.500, άρα και μη δυσθεώρητο ΦΠΑ. Το πρόγραμμά μας θα ήταν ανταγωνιστικότερο της Κύπρου και αν συνεπιλογήσουμε συνυπολογίσουμε ότι δίνουμε πρόσβαση στη ζώνη Σέγγεν, απείρως ελκυστικότερο. Η υπεροχή του ελληνικού προγράμματος οδήγησε πολλούς Κύπριους developers σε μια πρωτοφανή προσπάθεια δυσφήμισης με επιχειρήματα του στυλ. Η Ελλάδα δεν έχει κτηματολόγιο. Οδεύει προς έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του χρέους της. Άρα, ποιος ο λόγος να πάρετε golden visa στην Ελλάδα? Και το αμίμητο ότι η άδεια έχει πενταετή χρονική διάρκεια και δεν είναι άδεια μόνιμης παραμονής και δεν υφίσταται δηλαδή για όσο χρονικό διάστημα ο επενδυτής παραμένει κύριος του ακινήτου. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή το εδόλο, το γεγονός της πενταετούς ανανέωσης, μια και όπως γνωρίζουμε τα ελληνικά διαβατήρια έχουν πενταετή διάρκεια, άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν δύνατο να χορηγήσει ταξιδιωτικά έγγραφα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας στους πολίτες τρίτων χωρών από τους ίδιους τους τις πολίτες. Υπενθυμίζω σε όλους, και αυτό καμιά φορά το ξεχνάμε, ότι το ελληνικό real estate το 2013 έδινε μάχη επιβίωσης. Εκείνα τα χρόνια και η Golden Visa ήταν, όπως και εξακολουθεί και σήμερα, να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης του real estate στη χώρα μας. Μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε τώρα, αλλά θα σας ζητούσα να παρακολουθήσετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, που από τον Νοέμβριο του 2021 τερματίστηκε απότομα και κατόπιν πρωτοφανών εκβιασμών το κυπριακό πρόγραμμα απόκτησης διαβατηρίου μέσω επένδυσης ακινήτου. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τις εκδοθήσεις άδειες κάθε χρόνο από την αρχή του προγράμματος μέχρι τις 31/12 του 2021, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το πρόγραμμα καρκινοβατεί τα έτη 13, 14, 15 και 16, με περίπου 40 άδειες το μήνο, μεσόωρο. Το 2017 έχουμε ένα διπλασιασμό σε 955 άδειες, για να έρθουν το 18 και το 19, όπου το ελληνικό πρόγραμμα κατακτά την κορυφή, όντως το νούμερο ένα πρόγραμμα απόκτησης άδειας παραμονής μέσω επένδυσης ακινήτου στον πλανήτη. Για πρώτη φορά στην ιστορία, πρόγραμμα άλλης χώρας ξεπερνά το αμερικανικό EB5 σε απόλυτο αριθμό εκδοθήσεων αδειών, αλλά όχι σε συνολικό τζίρο, μια και το αμερικανικό πρόγραμμα έχει όριο επένδυσης $500,000, άρα διπλό από το ελληνικό. Δεν γνωρίζω πολλούς τομείς στους οποίους η χώρα μας κατέχει παγκόσμια πρωτιά, εκτός από την ναυτιλία. Και γι' αυτό το λόγο συνεχώς δηλώνω ότι πρέπει να προστατεύσουμε το πρόγραμμα σαν κόρη οφθαλμού από τον ανταγωνισμό άλλων χωρών, αθέμητο ή μη. Θεωρώ ότι είναι στιγμή να δείξουμε τη σελίδα της παρουσίασης με τις εθνικότητες των επενδυτών του προγράμματος. Όπως άμεσα παρατηρείτε, οι Κινέζοι υπήκοοι αποτελούν το 67% του συνόλου των επενδυτών, ενώ οι δεύτεροι Τούρκοι μόλις το 6%. Το 67%, να τονίσω, ότι δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα, μια και εκατοντάδες αιτήσεις Κινέζων πολιτών δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα λόγω των πρωτοφανών περιορισμών στις μετακινήσεις. Αδυνατούν να επισκεφτούν τη χώρα μας, ώστε να δώσουν βιομετρικά στοιχεία, λόγω των 4 εβδομάδων καραντίνας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με την επιστροφή τους. Καραντίνα σε ξενοδοχεία αμφιβόλου ποιότητας, που θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι με απαράδεκτο φαγητό. Είναι ευκόλως εννοούμενο ότι κανένας επενδυτής δεν θέλει να χάσει ένα μήνα από τη ζωή του για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Η προσωπική μου εκτίμηση, και δεν νομίζω ότι θα πέσω έξω, είναι ότι με την ολοκλήρωση των αιτήσεων που εκκρεμούν, το ποσοστό των Κινέζων επενδυτών θα αυξηθεί γύρω στο 85%. Ακόμα όμως και αν παραμείνει στο 67, όπως είναι σήμερα, είναι πάνω από 2 στους 3. Συμπερασματικά, οι Κινέζοι επενδυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιτυχίας του προγράμματος. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί καταλήλως. Θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα σε λίγο. Οι αξιόλογες προσπάθειες του Enterprise in Greece όλα αυτά τα χρόνια, και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο αξιότιμος κύριος Γενικός Γραμματέας Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, που ήταν προηγουμένως εδώ, όπως και πρόεδρος του Enterprise in Greece, ο Ιωάννης Μυρλής, μας τιμήσε σήμερα με την παρουσία του. Η επιτυχία του προγράμματος είναι αποτέλεσμα της πίστης των Κινέζων επενδυτών στη χώρα μας. Χωρίς αυτούς, δυστυχώς, το πρόγραμμα θα είχε αποτύχει, καθώς 3.171 επενδυτές που είναι εκτός των Κινέζων πολιτών σε 9 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, άρα περίπου 30 άδειες το μήνα, είναι ένα νούμερο απογοητευτικό με βάση το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας μέσω επένδυσης ακινήτου εφόσον το επιθυμούν. Η κινέζικη αγορά έχει κάποια πολύ σημαντικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, η κινέζικη κυβέρνηση απαγορεύει στους πολίτες της την αγορά ακινήτου στο εξωτερικό. Δεύτερον, έχει περιορισμό στη μεταφορά κεφαλαίων. Κάθε Κινέζος πολίτης έχει το δικαίωμα να βγάλει εκτός Κίνας συνάλλαγμα αξίας 50.000 αμερικάνικων δολαρίων το χρόνο. Άρα, πώς δυνατεί να αγοράσει ακίνητο των 250.000 ευρώ? Οι Κινέζοι μεσίτες που προωθούν το πρόγραμμα μας στο εξωτερικό απαιτούν πολύ υψηλές προμήθειες. Ο συνδυασμός αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και η απληστία των Κινέζων μεσιτών, που όχι μόνο θέλουν να βγάλουν χρήματα από τις προμήθειες για τους πελάτες τους, αλλά εισέρευσαν σοριδών στη χώρα μας, αναλαμβάνοντας και το ρόλο του προμηθευτή των ακινήτων, δηλαδή του developer, του κατασκευαστή, του μεσίτη. Θέλησαν δηλαδή να μονοπολίσουν το κέρδος, αδιαφορώντας παντελώς για τα χρηστά επιχειρηματικά ήθη και πρακτικές. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή ευρείας κλίμακας, όπως και απάτη του κοινού ποινικού δικαίου, συνέθεται το σκηνικό της Golden Visa στη χώρα μας. Όλες οι εταιρείες που ασχολούμασταν με το θέμα,
Ονοβαφτιστήκαμε κινεζομάγαζα και θεωρηθήκαμε εν δυνάμει απατεώνες, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ανοριμότητα της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της νομοθετικής εξουσίας να διαχειριστεί τις αθέμητες πρακτικές συγκεκριμένων, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένων κινέζικων, κυπριακών και λιγότερο άλλων εθνοτήτων εταιριών που βρήκαν πρόσφορο έδαφος να απομυζήσουν την επιτυχία του εθνικού μας προγράμματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η γνωστή υπόθεση με τα POS, με τα Point of Sales, συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία έκανε ξέβλημα μαύρου χρήματος 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η άγνοια και η παραπληροφόρηση για το θέμα οδήγησαν στις 24 Ιουλίου του 2018 το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου να εκδώσει οδηγία κατά την οποία αναφέρεται ότι η πληρωμή με κάρτες, και εδώ αξίζει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για debit cards, δεν μιλάμε για credit cards, δεν μιλάμε για πιστωτικές κάρτες, μιλάμε για χρεωστικές κάρτες. Ενώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για την αγορά του ακινήτου από τον επενδυτή και το συμβόλαιο θα υπογραφόταν κανονικά, δεν θα μπορούσε να αποκτήσει την άδεια μόνιμης παραμονής, δαιμονοποιώντας τα POS, που είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης των συναλλαγών, ξεπερνώντας και το πρόβλημα της μεταφοράς των κεφαλαίων των Κινέζων πολιτών. Να τονιστεί ότι η οδηγία είχε και αναδρομική ισχύ, άρα οι πληρωμές με χρεωστική κάρτα, ενώ μπορεί να είχαν γίνει σε χρονικά διαστήματα πριν το συμβόλαιο, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, γιατί ο επενδυτής δεν θα μπορούσε να αποκτήσει την άδεια παραμονής, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες επενδυτές. Λύση από το πρόβλημα αυτό δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο του 2019, ξαναέβαλε τις χρεωστικές κάρτες σαν αποδεκτό τρόπο για την απόκτηση άδειας, αλλά μέχρι συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τώρα όμως έχουμε το παράδοξο να μην επιτρέπουν οι τράπεζες που παίρνανε 1,8 και 1,5% προμήθεια στο συνολικό ποσό άνω των 250.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, δεν επιτρέπουν, γιατί το φυσάνε και δεν κρυώνει από το 2018 και ως γνωστόν είναι και αυτές θειασότες της αντίληψης, πονάει δάκτυλο, κόβει χέρι. Η Golden Visa είναι ο λόγος αγοράς ακινήτων των Κινέζων επενδυτών στη χώρα μας και όχι ξαφνικά γιατί θαμπόθηκαν από τη χώρα μας και τις ομορφιές της, που είναι μεν γεγονός, αλλά όχι αρκετό. Κανείς ιδιώτης Κινέζος δεν ξυπνά ένα πρωί και αποφασίζει να επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό οφείλουμε να το αντιληφθούμε όλοι και να μην έχουμε ψευδαίσθηση ότι χωρίς το πρόγραμμα η χώρα μας θα γνώριζε την άνθηση επενδύσεων από το εξωτερικό στο real estate. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι πάνω από 130 επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το 2021 Golden Visa στην Ελλάδα. Αντί λοιπόν οι συγκεκριμένες εταιρείες που λειτουργούσαν με αυτές τις πρακτικές να στοχοποιηθούν και να εκλείψουν από την αγορά, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη χώρα μας. Με λύπη μου, παρατήρησα ότι δύο από αυτές είναι και εκθέτες σήμερα εδώ, ενώ η μία έχει αλλάξει επωνυμία και δηλώνει ψευδός διαφορετικής ιδιοκτησιακής εθνικότητας για να καλύψει τα ίχνη της, που έχουν δημιουργήσει στατιστικά τη μεγαλύτερη ζημιά στο εθνικό μας πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν οι ελεκτικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται ανεπαρκείς να προστατεύσουν το εθνικό πρόγραμμα από τις αήθεις πρακτικές αλλοδαπών, η οποία αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από την απληστία έχουν και δόλο. Μια ενδεχόμενη απαγόρευση του ελληνικού προγράμματος λόγω παρανόμων επιχειρηματικών πρακτικών θα είχε επακόλουθο την ωφέλεια των χώρων καταγωγής των. Συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούν ως δούριοι ύπη στο ελληνικό real estate και θα πρέπει άμεσα να παυθεί η λειτουργία των πριν επιτύχουν το σκοπό τους, όπως το καταριανών συμφερόντων φανατικών υποστηρικτών του τουρκικού προγράμματος απόκτησης διαβατηρίου με 250.000 αμερικάνικα δολάρια, Al Jazeera στην Κύπρο. Ζητώ συγγνώμη αν τα λεγόμενά μου ενδέχεται να δημιουργούν κάποιες φορές μια αναστάτωση, αλλά θεωρώ ότι όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του,
είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει. Πάμε στο παρόν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει παρόν. Υπάρχει μόνο το άμεσο μέλλον και το πρόσφατο παρελθόν. Είναι κατάλληλη στιγμή για την επόμενη σελίδα της παρουσίασής μου. Βλέπετε ότι το εκτιμόμενο ποσό που εισέρευσε στη χώρα μας από την Golden Visa ανέρχεται στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την αποπεράτηση των αιτήσεων που εκκρεμούν, θεωρώ ότι το ποσό θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, φέροντας την Golden Visa στην πρώτη θέση όλων των προγραμμάτων προσέλκυσης επενδύσεων στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό είναι το παρόν. Το μέλλον. Η αλλαγή είναι νόμος της ζωής. Αυτοί που κοιτούν το παρόν ή το παρελθόν είναι βέβαιο ότι θα χάσουν το μέλλον. Οι αλλαγές που χρειάζονται άμεσα για τη βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών απόκτησης της άδειας μόνιμης παραμονής επενδυτή είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, τα χαμένα 2 χρόνια COVID μας ενέδειξαν ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες απόκτησης της Golden Visa μέσω απόστασης. Οι πρεσβείες και τα προξενία μας είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι επενδυτές λαμβάνουν τη γνώση, διάθεση και υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να έχουν την αίσθηση ότι τους στρώνουμε το κόκκινο χαλί, όπως οφείλουμε. Το προξενείο μας στη Σαγκάη αυτή τη στιγμή δίνει ραντεβού για πληρεξούσιο τον Οκτώβριο του 2022, δηλαδή 5 μήνες από σήμερα. Είναι απογορευτική η χρόνια αυτή για προσέλκυση επενδυτών. Το χρόνος θα πρέπει να ήταν maximum 2 εβδομάδες. Με τις χρεώσεις από τα πληρεξούσια ή με την αύξηση από 2.000 ευρώ του τιμήματος για τον κύριο επενδυτή στις 5.000 ευρώ, μπορούμε να πληρώνουμε το προσωπικό που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί ο όγκος εργασίας. Δεύτερον, τα βιομετρικά στοιχεία πρέπει να δίνονται στις πρεσβείες και στα προξενία μας στο εξωτερικό, εάν δεν είναι δυνατόν σε όλα, σίγουρα σε Σαγκάη, Πεκίνο, Γκουάντζου, Κωνσταντινούπολη και Μόσχα, αν και τώρα οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποκλείονται της διαδικασίας. Τρίτον, κάποια δαΐς σε ένα ντοκιουμένταρι για το πρόγραμμα στο διαδικτυακό Vice ανέφεραν ότι θα πρέπει εκτιμητές να βεβαιώνουν ότι το ακίνητο που αγόρασε ο επενδυτής έχει αξία 250.000 ευρώ για να μπορεί να παίρνει την Golden Visa. Αυτή η πρόταση δείχνει την παντελή άγνοια κάποιων ειδικών. Όταν οι Κινέζοι μεσίτες που καθορίζουν πού θα εισρεύσουν οι επενδυτικές ροές χάσουν την προμήθειά τους, αυτή θα είναι και η ταφόπλακα του προγράμματος. Γιατί θα καθοδηγήσουν τους Κινέζους επενδυτές στην απόκτηση υπηκότητας στην Τουρκία, που μπορεί να μην δίνει πρόσβαση σε ζώνη Σέγγεν, δίνει όμως δυνατότητα αίτησης για το EB-5-2 πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μάλτα, Πορτογαλία, Καραϊβική, Ταϊλάνδη και αλλού. Δεν είμαστε η μόνη πορτοκαλιά που κάνει πορτοκάλια. Απλά είμαστε η δοκιμασμένη λύση. Ας μην πιέζουμε την τύχη μας. Η άγνοια σκοτώνει και δεν υπερβάλλω καθόλου. Τέταρτον, οι πληρωμές μέσω China Union Pay και η χρήση των POS πρέπει να διευκολυνθούν από τις τράπεζες. Η πληρωμή μέσω POS και η τοποθέτησή του ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν από την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ στην Ελλάδα της κρίσης. Διασφαλίζεται η ακεραιότητα των συναλλαγών, άρα αποφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή. Δυστυχώς κάποιοι αδιαίτες προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα POS ήταν η αιτία του κακού. Επαναλαμβάνω, η άγνοια σκοτώνει. Πέμπτον, η πρεσβείας μας στο Πεκίνο κάνει έλεγχο στους κινέζικους τραπεζικούς λογαριασμούς των Κινέζων επενδυτών για να διασφαλίσει, λέει, ότι δεν γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εφόσον τα χρήματα των Κινέζων επενδυτών πρέπει να μεταφερθούν σε λογαριασμούς στο Χονγκ Κονγκ ή στη Σιγκαπούρη, ενώ δεν δύναται να μεταφέρουν πάνω από 50.000 αμερικάνικα δολάρια το χρόνο εκτός Κίνας, ποιος είναι ο σκοπός της ιεράς εξέτασης που υφίστανται?
Κανένας απολύτως. Και όποιος θέλει, μπορεί να του το εξηγήσω κατηδίαν. Μέσα στις προτεραιότητες, συγγνώμη, μέσα στις προϋποθέσεις για την απόκτηση της Golden Visa, δεν υπάρχει το source of income, το πόθεν έσχες. Από τη στιγμή που τα χρήματα μεταφέρονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών του κυρίως αιτητή ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού στο λογαριασμό του πολιτή και η πληρωμή δεν γίνεται με βαλίτσα που έρχεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ελληνική κυβέρνηση και ορθώς οφείλει να δεχτεί ότι στο χρηματοπιστωτικό τραπεζικό ίδρυμα τα χρήματα του επενδυτή βρισκόντουσαν νομίμως. Συμπερασματικά, η ελληνική άδεια παραμονής επενδυτή μέσω απόκτησης ακινήτου είναι το νούμερο ένα πρόγραμμα στον πλανήτη και αποτελεί το πιο πετυχημένο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Οφείλουμε να διδασκόμαστε από το παρελθόν και τους χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργοδηγούς και άλλων ειδικοτήτων του real estate που διέφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. Οφείλουμε να προστατέψουμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Η εταιρεία μας κλείνει φέτος 60 χρόνια στο ελληνικό real estate. Το οφείλουμε στη χώρα μας. Το οφείλουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.